Του αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, το έργο του Θεού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1035, από την επιστολή προς Εφεσίους, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίς 1035, επιστολή προς Εφεσίους, δέλτα κεφάλαιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Επαναλαμβάνω. Σελίς 1035, επιστολή προς Εφεσίους, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον στα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περαφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας δια της δολιότητας των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύονται στην αγάπη, να αυξήσομεν σε αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού, πάν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Το έργο λοιπόν του, μάλλον αλλιώς να αρχίσουμε, τρεις είναι οι μαρτυρούντες έχουμε πει στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας ελκύει και οδηγεί τους ανθρώπους και αποκαλύπτει στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Χριστός λέει, κανείς δεν έρχεται προς εμέαν, αυτόν δεν ελκύσει ο Πατήρ, και κανείς δεν έρχεται προς εμέαν, αυτό δεν είναι δεδομένο από το Θεό. Ο Χριστός παραλαμβάνει. Παραλαμβάνει αυτούς που ελκύει ο Πατέρας, που αναγεννάει, δηλαδή δημιουργεί νέα κτίσματα, αλλάζει την καρδιά τη σκληρή του ανθρώπου και την κάνει απαλή και τρυφερή, αλλάζει το πνεύμα το πονηρό του ανθρώπου και το κάνει αγαθό και αλλάζει και τις επιθυμίες του σώματος του ανθρώπου και τις κάνει άγιες. Η αναγέννηση γίνεται από το Θεό δια της Αναστάσεως, δια της πίστεως του ανθρώπου στην Ανάσταση του Χριστού. Η αναγέννηση είναι ένα μεγάλο θαύμα, ίσως το μεγαλύτερο. Είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου του κόσμου, που είναι τέκνον οργής, που είναι άνθρωπος που βρίσκεται κάτω από την κυβέρνηση, διακυβέρνηση του άρχοντα του κόσμου τούτου του διαβόλου, ενός ανθρώπου που είναι τυφλού, γιατί ζει μες στο σκοτάδι, ενός ανθρώπου που δεν έχει αποκάλυψη, φανέρωση και οδηγία Θεού. Όσοι δέχθηκαν τον Χριστό, σε αυτούς ο Πατέρας έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τους αναγεννάει και τους διατάζει πρώτον να βαφτιστούν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, και έτσι ο Χριστός τους προσθέτει στη μία Αγία και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Από εκεί πια αρχίζει το έργο του Χριστού. Καθώς λέει ο ίδιος ο Χριστός, κανείς δεν πηγαίνει προς τον Πατέρα ημί διε μου. Και έχει μία ευθύνη και έχει ένα έργο ο Χριστός, και το οποίο είναι το θέλημα του Θεού, αυτούς που μου έδωσες Πατέρα, κανένα να μην χάσω, αλλά όλους να τους οδηγήσω σε σένα και να τους αναστήσω την τελευταία μέρα. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Όμως το έργο του Χριστού στην πράξη, στην καθημερινή μας ζωή, είναι συγκεκριμένο, είναι προσδιορισμένο από τον ίδιο το Θεό. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, και θέλω να το διαβάσουμε στην ίδια σελίδα, στο 8 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου, λέει
εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων, και εδώ είναι μια ωραία έκφραση πραγματικής ταπείνωσης. Μα, δεν κοροϊδεύει, δεν μας δουλεύει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει των ελάχιστων πάντων των Αγίων, αλλά πραγματικά αυτό που λέει ο ίδιος θεωρείται πάντας υπερέχοντας, ο Απόστολος Παύλος το εννοεί. Των ελάχιστων πάντων των Αγίων κατά χάρη δόθηκε η εξουσία, η αποστολή, προσέξτε, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος με ειδική αποκάλυψη, με ειδική αποστολή, να φωτίσει όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τα έθνη, δηλαδή εμάς, ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό. Μέσα στο Θεό υπήρχε ένα κρυμμένο μυστήριο. Και το κρυμμένο μυστήριο ήταν ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, έγινε άνθρωπος. Και έγινε άνθρωπος όμοιος με τους ανθρώπους, ταπείνωσε τον εαυτό του, ώστε να μπορέσει να πλησιάσει τους ανθρώπους. Και όχι μόνο να τους πλησιάσει από κοντά, αλλά να πάθει τα ίδια παθήματα τα οποία παθαίνουν στη ζωή αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορέσει να τους συμπαθήσει, δηλαδή να τους καταλάβει, να κατανοήσει τις ταλαιπωρίες του ανθρώπου μέσα στον κόσμο αυτό, για να μπορέσει να γίνει και ο μέγας αρχιερεύς. Γιατί ο Χριστός είναι μέγας αρχιερεύς και αρχιποιμήν των προβάτων. Ενώ δεσπότης είναι μόνο ο Πατέρας Θεός. Δεσπότης τι σημαίνει? Κυρίαρχος. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τι ομολογεί? Ο πατήρ μου είναι ανώτερος από μένα. Και μάλιστα θέλω να το διαβάσουμε αυτό για το δεσπότη. Είναι στη σελίδα 1053 από την επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον. Και έχει σημασία αυτό, γι' αυτό θέλω να το διαβάσουμε, το έκτο κεφάλαιο, το 14 εδάφιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο, έκτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 13 εδάφιο, πολύ σύντομα, για να φτάσω στο 15 που είναι το εδάφιο το οποίο μας ενδιαφέρει. «Σου επαραγγέλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού, του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Πιλάτου την καλή νομολογία, σε παραγγέλω να φυλάξεις την εντολή αμόλυντων, άμεμπτων, μέχρι της επιφανίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν επιφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν της ορισμένης καιρής θα φανερώσει, θα δείξει ο μακάριος και μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ο Θεός, ως της μόνος έχει την αθανασίαν, ως της μόνος κατοικών φως απρόσιτον, το οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδει, εις τον οποίον έστω η τιμή και κράτος αιώνιον αμήν». Ο Λόγος του Θεού λοιπόν φανερώνει και υποδεικνύει ότι ο μόνος δεσπότης, ο απόλυτος κυρίαρχος, ο πατέρας και ποιητής και δημιουργός πάντων ορατών και αοράντων είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός. Ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Υιός του Θεού, με όλα τα χαρακτηριστικά όπως τα περιγράψαμε, είναι ο αρχιποιμήν των προβάτων, είναι ο ποιμένας μας, είναι ο μέγας αρχιερεύς που ίσταται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας και προσεύχεται στο μόνο δεσπότη και αληθινό Θεό, τον Πατέρα Θεό, τον Θεό τον Τριαδικό, δεν θα ξεχωρίσουμε, τον Θεό ο οποίος κατοικεί φως απρόσιτον και είναι ο μόνος που έχει την αθανασία, είναι ο μόνος που κατοικεί στο όρο, στο Άγιο, στα μέρη του Βορρά, εκεί όπως είπαμε που ζήλεψε και επιθύμησε να έλθει και να πάει να κατοικήσει όμως με τον ύψιστο ο διάβολος και Σατανάς, και απέτυχε και έπεσε όπως τον είδε ο Χριστός και ομολόγησε ως αστραπή εξ ουρανού πεσόντα. Αυτό έχει σημασία γιατί ο Ιησούς Χριστός κάτω στη γη έχει μία αποστολή, είναι Απόστολος. Ο ίδιος δεν λέγει, δεν ήρθα να κάνω το θέλημα το δικό μου,
αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Δίνει τιμή, δόξα στον πατέρα του. Ακόμη λέει, δεν ήρθα να πω τα δικά μου λόγια, αλλά τα λόγια του πατέρα μου. Και δεν ήρθα να κάνω τα δικά μου έργα, αλλά τα έργα του πατέρα μου. Δηλαδή είναι απόλυτα εξαρτημένος η ζωή του στη γη αυτή, αλλά και στον ουρανό τώρα, είναι απόλυτα εξαρτημένη από το θέλημα του πατέρα του. Δεν έχει, έχει αποποιηθεί του δεκού του θελήματος ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί είναι παράδειγμα για μας. Όπως ο πατέρας μου απέστειλε εμένα, έτσι εγώ αποστέλω εσάς. Και όπως ζω εγώ για τον πατέρα, και αν ζω εγώ για τον πατέρα μου ζω, έτσι και εσείς αν ζείτε, που ζείτε, για μένα πρέπει να ζείτε. Τι θα πει για μένα? Στη ζωή την εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί μεγίστη αποστολή να φωτίσει τους ανθρώπους για αυτή την κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από αιώνων μέσα στο Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Ποιο πράγμα? Ακούστε. Δίανα, 10 εδάφιο διαβάζω από το προηγούμενο κεφάλαιο. Γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, όχι στη γη, εν της επουρανής και εις τας αρχάς και εις τας εξουσίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Δηλαδή η Εκκλησία δεν είναι ένα σύστημα, μια οργάνωση γήινη, και η αποστολή της δεν είναι επί της γης, αν και είναι. Η Εκκλησία είναι ουράνια και η αποστολή της είναι σε όλη την ύπαρξη, ορατά και αόρατα. Και στα επουράνια η Εκκλησία, δηλαδή ποια είναι τα επουράνια? Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεροφίμ, ο διάβολος, οι αγγέλοι του, όλη ύπαρξης και δημιουργία του ουρανού. Δια της Εκκλησίας θα γνωρίσουν την πολυπίκυλο σοφία του Θεού, δια της οποίας προσδιορίσε προκαταβολής κόσμου, δια αυτού του μοναδικού προσώπου που λέγεται Χριστός Ιησούς, τη σωτηρία των ανθρώπων. Τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι φτιαγμένη κατώτερη των αγγέλων και πρόκειται να γίνουν βασιλείς εις τους αιώνες των αιώναν. Πώς δηλαδή, ποια είναι η πολυπίκυλο σοφία? Τι είναι η αποστολή του Παύλου την οποία θαυμάζει ο Παύλος και αποκαλύπτει? Θα φανερώσω στους ανθρώπους ότι ο Θεός προσδιορίσε αυτά τα ανθρωπάκια, τα οποία είναι παιχνιδάκι μπροστά στη δύναμη του διαβόλου και των αγγέλων του, προσδιορίσε ο Θεός να γίνουν από μόνοι τους. Και θα δούμε τι σημαίνει από μόνοι τους. Κατά χάριν βασιλείς εις τους αιώνες των αιώνων. Απίστευτο. Είναι σαν να πεις ότι ο Θεός προσδιορίσε αυτό το μυρμηγκάκι που το βλέπεις να κυριαρχήσει κάποια στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και ακόμη περισσότερη είναι η διαφορά. Αυτό το ανθρωπάκι που ζει 70 με 80 χρόνια, που είναι κακομοιριασμένο, που πονάει, που διψάει, που αρρωσταίνει, που κλαίει, που γελάει, που γεννιέται, που γερνάει, αυτό το ανθρωπάκι το ασήμαντο που ασχολείται με τελείως ασήμαντα πράγματα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα ενδυθούμε, και με ρυμνάει με τελείως ασήμαντα πράγματα, ποια είναι η δουλειά μας, τι σπίτι θα πάρουμε, τι μαξιλάρι θα πάρουμε, τι στρώμα θα πάρουμε, τι κρεβάτι θα πάρουμε, πώς θα παντρευτούμε, τι θα κάνουμε, πώς δεν θα κάνουμε, με ασήμαντα πράγματα. Αυτό το ανθρωπάκι η πολυπίκυλο σοφία του Θεού προσδιορίσε δια του έργου του Ιησού Χριστού να γίνουν, να γίνει και να γίνουν οι άνθρωποι βασιλείς
και να βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Αλληλούια. Σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Και μάλιστα συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν, την οποίαν έκαμεν ο Θεός εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών. Αυτή ήταν όχι μια προσωρινή σκέψη του Θεού, ήτανε η απαρχής αιώνιος πρόθεσης του Θεού. Δηλαδή, όταν ο Θεός άρχισε να αποκαλύπτει με τη δημιουργία τον εαυτό του, όπου πριν αρχίσει να αποκαλύπτει τον εαυτό του με τη δημιουργία των ορατών και των οράτων, ο Θεός ήταν τριαδικός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, η πρόθεση του, γι' αυτό λέει αιώνιος, απαρχής μέχρι τέλους. Καθώς ο Θεός είναι χωρίς αρχή άναρχος και ατελεύτητος, αγενεολόγητος και αθάνατος, απαρχής, αν μπορούμε να πούμε, αφού είναι άναρχος, ότι υπάρχει αρχή, πάντοτε μέσα στο Θεό υπήρχε η πρόθεση, πριν πει «εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη», υπήρχε αυτή η πρόθεση. Θα φτιάξω τον αδερφό, τον Γιώργο, τον Γκλουβάτο, συγκεκριμένα, για να γίνει βασιλεύς εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν είναι καταπληκτικό, αδερφοί? Δεν είναι απίστευτο, αδερφοί? Δηλαδή σταματάει το μυαλό εκεί, το μυαλό του ανθρώπου λέει τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα. Τον αδερφό τον Γιώργο, τον αδερφό τον άλλο, τον Γιώργο, την αδερφή τη Φρόσο. Εγώ σας βλέπω και σας λυπάμαι. Γιατί περνάνε τα χρόνια, γερνάμε, τα λέω καλά Φρόσο. Περνάνε τα χρόνια, γερνάμε και τι μας μένει τώρα? Καλή ψυχή, λένε οι άνθρωποι. Όχι. Όχι, λέει ο Θεός. Δεν μας μένει καλή ψυχή. Βασιλείς και ιερείς του Υψίτσου για 1000 χρόνια. Τα ακούσα, αδερφή Χριστίνα, πεθερά μου, 90 χρονών. Για σκεφτείτε, είναι δυνατόν ποτέ η αδερφή Χριστίνα να έχει τέτοιο μέλλον? Έλα όμως που υπολοιπίκυλος, το λέω αδερφή με ονόματα, για να συνειδητοποιήσουμε έτσι πως μου δείχνει ο Θεός τώρα, μου δείχνει πόσο ασήμαντοι είμαστε, γιατί μιλάμε για ασήμαντοι, αδερφοί. Ασήμαντοι. Τι να σας πω τώρα, μηδέν, σκόνη, κόκκος σκόνεος, και σημαντική είναι ο κόκκος σκόνεος. Και ο Θεός γι' αυτό το ασήμαντο πλάσμα, το οποίο όμως έκαμε κατά την εικόνα του και το και τη δυνομίωσή του, τον οποίον εκάλεσε με το όνομά του, τον οποίον εξέλεξε και τον έκανε παιδί του, στον οποίον έγραψε τα ονόματά μας, το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, για τον οποίον ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε, πέθανε καταραμένος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σχέδιο. Απίστευτο. Τώρα ο Χριστός μας μιλάει. Και πώς μας μιλάει? Όχι με τον τενεκέ το ξεκάνω το που βλέπετε μπροστά σας. Με το Λόγο του. Όλα θα παρέλθουν. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Με το Λόγο του. Πώς μας μιλάει? Δια Πνεύματος Αγίου. Πού το ξέρουμε? Το καταλαβαίνουμε. Γιατί το καταλαβαίνουμε? Γιατί η καρδιά μας κάτι παθαίνει. Και λέει η Γραφή, δίνηξεν ο Θεός την καρδιά δια Πνεύματος Αγίου να προσέχουνε, να ακούνε και να καταλαβαίνουνε τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Και δεν βλέπω κανένα να χασμουριέται και δεν βλέπω κανένα να κοιτάει την ώρα του να φύγει. Κάτι γίνεται εδώ μέσα τώρα. Κάτι γίνεται που δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάποιος από εμάς, είτε ο υποφαινόμενος, είτε κάποιος από εσάς, είτε όλοι μας, ότι είμαστε ξαφνικά τόσο σοφοί, ότι είμαστε ξαφνικά τόσο σπουδαίοι. Κάτι γίνεται εδώ μέσα. Και αυτό που γίνεται είναι η παρουσία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Εργάζεται ο Χριστός. Και εργάζεται ο Χριστός με ωραίο τρόπο.
με γλυκό τρόπο και μας αποκαλύπτει σοφίες ανεξλάλητες, την ανεξιχνία τον λέει, βουλήν του Θεού. Μπορούμε να την εξιχνιάσουμε, την πολυπίκυλον σοφία του Θεού. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το συνειδητοποιήσουμε. Μας αποκαλύπτει αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε ποτέ. Αυτή δεν άκουσε ποτέ. Σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν ποτέ. Όχι μόνο μας αποκαλύπτει, και μας αποκαλύπτει ότι θα μας τα χαρίσει, ότι είναι δικά μας. Πώς είναι δικά μας? Κληρονομιά. Ξέρετε τι θα πει κληρονομιά? Όχι αγορασμένα. Δεν έχουμε δώσει τίποτα. Αλλά λέει ο Θεός, έλα εδώ ορφάνο, εγώ θα σε υιοθετήσω. Και λέει ο Χριστός, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Και ο πατέρας λέει, έλα εδώ ορφάνο, θα σε υιοθετήσω και θα σε κάνω κληρονόμο μου. Κληρονόμο? Κληρονόμο του Θεού, στον οποίο ονομάζεται πάσα πατριά, που είναι ο μόνος δεσπότης, ως της μόνος έχει την Αθανασία και ως της μόνος κατοικεί φως απρόσιτον, και τον οποίον κανένας ποτέ δεν είδε, θα με καταστήσει εμένα και εσένα κληρονόμο? Και η απάντηση είναι όχι μόνο κληρονόμο, αλλά και συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού. Κύριε μου, τώρα ξέρετε τι κάνουμε, αδερφοί? Σκύβουμε τα κεφάλια μας και λέμε, Κύριε, μέγας είσαι, θαυμαστά τα έργα σου. Τι να σου πούμε? Τι άλλο μπορούμε να σου πούμε από το δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιο, και είναι τόσο μικρή λέξη. Τι να σου πούμε? Ευγνώμων είμαστε, και είναι τόσο ασήμαντη λέξη. Όμως αντί να του πούμε, αδερφοί, να ψάξουμε μέσα από τη γραφή, να δούμε πώς εργάζεται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί αν μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος διδάσκαλος για την Εκκλησία του Χριστού παρά μόνο ο Χριστός, εγώ θέλω να είμαι μαθητής του. Αμήν. Θέλω να είμαι μαθητής του. Δεν θέλω να έχω άλλο διδάσκαλο. Θέλω να είμαι μαθητής του Χριστού. Εάν μας λέει και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος καθηγητής μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, εγώ θέλω να είναι ο καθηγητής μου. Θέλω να είναι ο καθηγητής μου. Τι, από ψέματα? Αμήν, αδερφοί. Και αν μας λέει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πατέρας αγαθός εκτός από τον ουράνιο, θέλω να είμαι παιδί του. Θέλω. Εάν λοιπόν θέλω να είμαι παιδί του, αν θέλω να είμαι μαθητής του και αν θέλω να είμαι διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, θέλω να γνωρίζω πως εργάζεται ο Πατέρας στη ζωή μου, πως εργάζεται ο Χριστός, πως εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο, για να προσκοληθώ και να πάω από εκεί που εργάζεται ο Χριστός και να είναι πραγματικά μαθητής μου. Γιατί? Γιατί λέει η Εγγραφή, έδωκε χαρίσματα σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έδωκε διακονίες στους ανθρώπους, αλλά ένας είναι ο Κύριος. Και ενεργήματα μέσα στην Εκκλησία, αλλά ένας είναι ο Θεός. Για το Θεό μιλήσαμε. Τώρα να δούμε για το Χριστό. Διδάσκαλος, καθηγητής, διακονίες, οικοδομεί την Εκκλησία πάνω στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων, αποκαλύπτει δια της Εκκλησίας την πολυπίκυλο γνώση, σοφία του Θεού, δηλαδή όχι μόνο διδάσκει την Εκκλησία και την οδηγεί, αλλά και τη χρησιμοποιεί. Εργάζεται ο Χριστός με την Εκκλησία του, εργάζεται η Εκκλησία το έργο του Χριστού, όπως εργάζεται ο Χριστός το έργο του Πατέρα. Σε όλα αυτά, να το πω, θέλω να είμαι μέσα. Αμήν, αδελφοί. Ποιος? Μόνο εγώ? Μόνο μερικοί? Όλοι μας, αδερφοί, μηδενός εξαιρουμένου, όλοι μας.
μικρός, μεγάλος, μεγαλύτερος, γέροντας, παιδί, σοφός, άσοφος, καινούριος, παλιός, μορφωμένος, λιγότερο μορφωμένος, στερεός, λίγο στερεός, όλοι μας, όλους μας ο Χριστός μας διδάσκει, όλους μας ο Χριστός μας καθοδηγεί και όλους μας ο Χριστός μας χρησιμοποιεί στο έργο Του. Αμήν. Πώς μας διδάσκει τώρα? Κρίσιμο σημείο. Λέει, έθεσε διακονίες και μάλιστα άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτας, άλλους ευαγγελιστάς, άλλους ποιμένας και άλλους διδασκάλους προς τελειοποίηση, και μάλιστα το κείμενο λέει προς καταρτισμό των Αγίων δια το έργο της διακονίας, το πρώτον. Άρα έθεσε 5 διακονίες, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους, για να κάνουν τη δουλειά Του, να καταρτήσουν, να διδάξουν τους μαθητάς Του μέσα στην Εκκλησία, ώστε οι μαθητές Του να γίνουν τέλειοι και να έχουν έργο διακονίας, υπηρεσίας. Η πρώτη λοιπόν προσπάθεια του Κυρίου μας είναι να σε διδάξω πως να εργάζεσαι στην Εκκλησία. Ωραίο, δεν είναι? Πολύ μ' αρέσει. Έλαγω να σε διδάξω πως να εργάζεσαι στην Εκκλησία. Θέλω να τονίσω για τον καταρτισμό. Μέσα στον κόσμο υπάρχουν δύο λαοί, δύο έθνη, δύο κόσμοι. Υπάρχει το έθνος το Άγιον, το εκλεκτόν το γένος. Υπάρχει ο λαός του Θεού, τον οποίον αγόρασε ο Θεός με το αίμα του Χριστού. Υπάρχει και ο κόσμος, όπου άρχον του κόσμου τούτου είναι, και Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και σατανάς. Και οι δύο λαοί καταρτίζονται. Καταρτίζονται θα πει σπουδάζουν, θα πει μορφώνονται, θα πει εκπαιδεύονται, θα πει προετοιμάζονται, θα πει ετοιμάζονται. Να το πούμε πιο απλά. Έχω δύο παιδιά. Τον ένα τον καταρτίζω για να γίνει δικηγόρος, άρα από μικρό παιδί σκέφτομαι και τον στέλνω στο κλασικό σχολείο, ήταν κάποτε και τώρα παρόμοιο είναι. Τον μαθαίνω πιο πολύ τα αρχαία, τα νέα, την ιστορία κλπ. Τον άλλον τον καταρτίζω γιατί θέλω να γίνει μαθηματικός. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα αρχαία και τα λατινικά. Τον καταρτίζω στην άλγεβρα, στη γεωμετρία, στην τριγωνομετρία και όλα ό,τι έχει σχέση με τις θετικές επιστήμες. Όμως, εγώ και ένα τρίτο παιδί, το οποίο δεν έχει όρεξη και λέει εγώ θα γίνω χαρτοπαίχτης. Χαρτοπαίχτης. Και θα πηγαίνω να μάθω να παίζω καλά χαρτιά και τη ζωή μου θα την κερδίσω με τα χαρτιά. Εγώ θα γίνω, άλλο παιδί, ποδοσφαιριστής. Ωραία, δεν είναι κακό, ποδοσφαιριστής, επάγγελμα είναι. Το χαρτοπαίχτης δεν είναι και τόσο πολύ καλό επάγγελμα. Μπασκετμπολίστας, ζωγράφος. Και καθένας καταρτίζεται κατάλληλα, πρώτον από αυτόν που έχει την εξουσία επάνω του και δεύτερον από τη θέληση εκάστου. Αυτοί οι δυο είναι που επηρεάζουν τον καταρτισμό του ανθρώπου. Αυτός στον οποίο ανήκεις, στον πατέρα σου και στη μητέρα σου το παιδί, και αυτό το οποίο θέλεις, θέλει το παιδί. Εγώ θέλω ο γιος μου, επειδή είναι δικηγόρος, να γίνει δικηγόρος. Και λέει ο γιος μου, εγώ δεν θέλω, θα γίνω τραγουδιστής. Βρε δικηγόρος, τραγουδιστής. Βρε δικηγόρος, δεν του αλλάζει μυαλό. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά του Θεού και για τα παιδιά του κόσμου. Υπάρχει περίπτωση ένα παιδί του Θεού να καταρτιστεί από άλλον δάσκαλο? Βέβαια. Αυτό λέγεται αποστασία. Είτε έφυγα, είτε χάθηκα, είτε είμαι στην Εκκλησία, αλλά είμαι χαμένη δραχμή. Και τι κάνω? Δέχομαι ερεθίσματα και διδασκαλίες έξωθεν. Δηλαδή
Δηλαδή δεν είναι δάσκαλος μου ο Χριστός, δεν είναι καθηγητής μου ο Χριστός, δεν είναι ο δικός μου, ο οδηγός μου, ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Έρχομαι στην εκκλησία ή δεν έρχομαι στην εκκλησία. Αλλά να με ενδιαφέρει το έξω και έχω φιλοδοξίες. Και να το πω πιο σωστά και γραφικά, έχω στόχους, σκοπούς και επιθυμίες. Θέλω, λέει ο άσωτος Υιός, να πάω στη γην την μακράν να ζήσω ασώτος. Μα ο πατέρας μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση είναι δύο προσώπων. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο πατέρας δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αν δεν υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία και θέληση, δεν μπορεί τίποτα να κάνει ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο Θεός. Είναι το θέλω. Θέλω. Δεν έχει σχέση με το μπορώ. Δεν έχει σχέση με το ξέρω. Έχει απόλυτη σχέση με το αποφασίζω. Και εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, καλούμεθα όλοι μας να αποφασίσουμε. Και πιο σωστά, να αποφασίζουμε συνεχόμενα. Και πιο γραφικά, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Ένας καλός αγώνας, ο οποίος πρέπει να είναι ανεπηρέαστος από πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα. Εγώ θέλω να πάω στο Χριστό ανεξάρτητα από το τι θέλει να κάνει η γυναίκα μου. Τέλειος. Εγώ θέλω να με διδάσκει ο Χριστός και δεν με απασχολεί καθόλου τι λέει η γυναίκα μου γι' αυτό. Έχω εντολές να τη φροντίζω, να την προσέχω, αλλά αν μου πει πάμε στα μπουζούκια, θα σου πω γυναίκα μου, εγώ δεν πάω. Θα πάω εγώ. Δεν μπορώ να σε κρατήσω. Είναι προσωπική η απόφαση. Άρα ανεπηρέαστος από πρόσωπα. Δεύτερο, ανεπηρέαστος από συνθήκες. Η δουλειά μου είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τι δουλειά κάνεις? Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άρα οι συνθήκες τις οποίες επιλέγω πρέπει να έχουν συγκεκριμένη απόφαση. Επιλέγω, εκλέγω το τίμιο και απορρίπτω το αχρίο. Και τρίτον, από γεγονότα. Ξαφνικά γεγονότα και συμβάντα. Κέρδισα το λαχείο. Και λοιπόν, τώρα τι να πάω να κάνω στην εκκλησία? Θυμάμαι πολύ γρήγορα, θα σας το πω, είχα γνωρίσει μία γυναίκα με 4 παιδιά, η οποία ήταν πάρα πολύ φτωχιά πριν χρόνια. Ήρθε στην εκκλησία, την ευλόγησε ο Θεός, έρχεται μια μέρα και μου λέει, αδερφέ μου, λέει, έχω ένα πολύ μικρό και παλιό σπίτι στην Πλάκα. Δεν είχε να φάει. Κοιμόντουσαν στην αρχή πριν έρθουν στην εκκλησία σε βάρκες στον Πειραιά. Διωγμένοι από εκεί που ήταν, μόνοι τους με τα 4 παιδιά, τραγική η κατάσταση. Μου λέει, έχω ένα μικρό σπιτάκι, μου λέει, στην Πλάκα. Μου λέει, το πουλήσω? Λέω, πούλησε το. Μου λέει, πώς θα αναζητήσω? Πώς μου ήρθε εμένα τότε? Και της λέω, 1 δισεκατομμύριο. Έλα, μου λέει, αδερφέ, με κοροϊδεύεις. Του λέω, αδερφή, είναι πολύ ακριβά τα σπίτια στην Πλάκα. Όχι, μου λέει, είναι πολύ παλιό. Του λέω, είναι μονοκατοικία? Μονοκατοικία, είναι πολύ παλιό, μου λέει, και είναι άχρηστο. Το άκουσε με, της λέω, πήγαινε σε ένα μεσίτη και πες του πώς σας πουλιέται. Να μην σας το πολυλογώ, το πούλησε 800 εκατομμύρια δραχμές. Την άλλη μέρα έφυγε από την εκκλησία. Δεν είναι φοβερό? Δεν είναι φοβερό, αδερφή? Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένας άλλος. Ήρθε κατεστραμμένος. Κατεστραμμένος. Μπήκε μέσα στην εκκλησία κλαίγοντας. Ήταν τέτοια η καταστροφή η επαγγελματική που τον είχε διώξει και η γυναίκα του, τα παιδιά του. Αυτός έκανε ένα εμπόριο, ας πούμε, χρυσού. Κατεστράφη. Είχε ακίνητη περιουσία, του βγαίνει στο σφυρί. Μου λέει, χάνομαι. Του λέω, πάμε προσευχηθούμε.
Λέει πάμε. Παίρνουμε μέσα στο δωμάτιό μου, γονατίζουμε, προσευχόμαστε, έρχεται η παρουσία του Θεού και μας λέει ο Θεός, το έλυσα. Δεν πέρασε ένας μήνας. Μπορεί ο Θεός να τα αλλάξει όλα? Όλα, αδερφοί. Εκεί δεν πίστευα στα αυτιά μου. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν πίστευα σε αυτά που άκουγα και σε αυτά που έβλεπα. Και όσοι είναι πιο παλιοί μέσα στην Εκκλησία, θυμόνται την περίπτωση. Έτσι, Στάθη, θυμόμαστε την περίπτωση. Είναι μάρτυρας ο Θεός και οι αδερφοί που είμαστε τότε. Μέσα όχι σε περισσότερο από ένα μήνα, άντε σε δύο μήνες. Τα άλλαξε όλα ο Θεός. Τον επανέφερε εκεί που ήταν και καλύτερα. Ένα μήνα ακόμη έκασε στην Εκκλησία και έφυγε. Και λέω πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Αλλά υπάρχουν και τα αντίθετα. Μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και φέρνει ο Θεός μια δοκιμασία. Το λέει. Λέει πέφτει η γη, το σπόρος, στη γη που έχει πλέτρες. Έρχεται ο διωγμός, φυτρώνει, έρχεται ο διωγμός, ξεραίνεται και φεύγει, δεν έχει ρίζες. Έρχεται μια κοπέλα, ερωτευμένη φουλ με έναν αδερφό μας. Έρχεται, κλαίει, οδύρεται. Τον αγαπάω, αγαπάω τον Χριστό. Έρχεται στην εκκλησία. Είχαμε πάει, θυμάμαι, στο σπίτι του Νικόλα, στο Πολυδέντρι. Κλάμα. Την αναγεννάει ο Κύριος. Τη βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Την ευλογεί ο Θεός. Αλλάζει. Ξεβάφεται, ξεβάφει τα μαλλιά της, βγάζει τα κοσμικά ρούχα, γίνεται τέλεια. Με κορόιδεψε. Όχι εμένα. Αλλά με έπεισε. Τα έρχεται ο πατέρας της και της λέει, εάν πας εκεί, το λέω με δικά μου λόγια, σε αποκληρώνω. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, δεν κάνω εγώ για εκεί, άδερφε. Κορίτσι μου, λέω, καλή μου, χρυσή μου, δεν κάνω για εκεί. Έφυγε. Αδερφοί, είναι πολύ σοβαρό να πάρουμε απόφαση και να συνεχίζουμε να παίρνουμε απόφαση. Δεν έχω δει άνθρωπο στα 25 χρόνια που είμαι στο Χριστό που να μένει στο Χριστό και να μην τον ευλογεί σφόδρα. Θα έρθουν οι δοκιμασίες, είναι τεθλιμμένη οδός. Θα έρθουν οι διονυδισμοί, θα έρθουν οι δελεασμοί, θα έρθουν οι απειλές του διαβόλου. Όλα θα έρθουν στη ζωή μας. Αλλά ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Και όχι μόνο θα σωθεί. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστις κάμνη ημάς πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Η ζωή του χριστιανού είναι θρίαμβος. Εγώ μπήκα μέσα στην εκκλησία με διαλυμένη οικογένεια. Τα αλλάζει ο Θεός. Όλα, αδέρφοι. Αλλά πρέπει να μείνεις. Και πώς πρέπει να μείνεις? Εδώ είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω σήμερα. Και όχι εγώ, πιστεύω ο Θεός. Πώς θα μείνεις? Έτσι πως θέλει ο Θεός. Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου Χριστέ μου. Όχι το δικό μου έργο, το δικό σου Χριστέ μου. Όχι τα δικά μου λόγια, τα δικά σου Χριστέ μου. Όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ θες Χριστέ μου. Όχι όπως εγώ σχεδιάζω, πολύ σοβαρό αυτό, προγραμματίζω, αλλά όπως εσύ προγραμματίζεις και σχεδιάζεις για μένα. Εκεί είναι η ευλογία, αδερφοί. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Η οδή μου δεν είναι οδή σας. Πάρτε το χαμπάρι. Άλλο είναι το νομίζω το δικό σας και άλλο είναι το θέλημα το δικό μου. Άλλα είναι τα σχέδια και οι αποφάσεις οι δικές σας και άλλη είναι η οδηγία η δική μου. Και πρέπει να διαλέγουμε. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας έξω και πίσω και δίπλα από τη φαρδιά πύλη που είναι έτοιμη ανοιχτή να περάσουμε με τα κλάδων και βαΐων,
υπάρχει και η στενή πύλη. Και αν περάσεις μέσα από τη στενή πύλη, θα φτάσεις στην αιώνια ζωή. Αν μπεις σαν πρόβατο επί σφαγή, στη φαρδιά πύλη, θα καταλήξεις στη σφαγή, στην απώλεια. Η πρώτη λοιπόν απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ο καταρτισμός μας, η διδασκαλία μας για το έργο της διακονίας. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να ζω, πώς πρέπει να υπηρετώ τον Κύριο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα σας, τα παιδιά σας, τα αδέλφια σας, τους μικρούς, τους μεγάλους, είναι πρώτον. Δίδαξε με, Κύριε, πώς πρέπει να υπηρετώ, δηλαδή να ζω, γιατί η ζωή μας είναι μια υπηρεσία. Δεύτερον, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, τα πάντα ας γίνονται εις οικοδομή. Δηλαδή, μπορώ να γκρεμίζω, μπορώ και να χτίζω. Μπορώ να βάζω πρόσκομα και μπορώ και να διευκολύνω. Και πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, για την οικογένειά μας, για τους συγγενείς μας, για τους γονείς σας όσοι δεν είναι σωσμένοι. Κάποιος πρέπει να σε καταρτίζει, να σε διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον πατέρα σου και τη μάνα σου που δεν έχουν πιστέψει. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον πατέρα σου και τη μάνα σου που έχουν πιστέψει. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο γέροντα και στη γερόντισσα μες στην εκκλησία. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο μωράκι, στο παιδάκι και στο μεγαλύτερο μες στην εκκλησία. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο αφεντικό σου και στους υφισταμένους σου, στο γείτονά σου. Κάποιος πρέπει να σε διδάξει. Και αυτός είναι ο Χριστός. Γιατί τα σκάνδαλα θα έρθουνε μες στην εκκλησία. Ουέ εις αυτούς δια των οποίων έρχονται. Αλλά εσύ θα πρέπει να διδαχτείς να φέρνεις οικοδομή. Να μπαίνεις σε ένα σπίτι και όταν φεύγεις να ευχαριστούν το Θεό που τους επισκέφθηκες. Να καλείς κάποιους στο σπίτι σου και όταν φεύγουν να λένε σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτούς τους ανθρώπους. Να πλησιάζεις ένα νεαρό παιδί και να φεύγει και να λέει καλά που μου το είπε. Ή μετά θυμάσαι τι μου είχε πει. Αλλά άρα να λαλούμε σαν να λαλούμε λόγια Θεού. Όποιος λαλεί, να λαλεί σαν να λαλεί λόγια Θεού. Πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. Κάποιος πρέπει να με διδάξει. Οι άνθρωποι έχουν τους ψυχολόγους. Και καλά κάνουν. Θυμάμαι όταν γεννήθηκε ο Ντίνος, πήγα και πήρα, η αδερφή μου είναι παιδοψυχολόγος, πήγα και πήρα, το θυμάμαι ακόμη, τον Dr. Spock. Κάπως έτσι τον λένε, τώρα μπορεί να τον έχω ξεχάσει. Που είναι παιδοψυχολόγος, πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Πώς πρέπει να τα ταΐζετε, πώς πρέπει να τα μεγαλώνετε, πώς πρέπει να μιλάτε. Και διάβαζα για να κάνω καλό παιδί. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά παιδιά αν το πλησιφηθούμε να τα κάνει ο Χριστός. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλή οικογένεια αν δεν έχουμε την εύνοια του Θεού, αν δεν μας βοηθήσει ο Θεός. Για την γυναίκα σου πρέπει να προσεύχεσαι εσύ. Για τον άντρα σου πρέπει να προσεύχεσαι εσύ. Για τους γονείς μας πρέπει να προσευχόμαστε εμείς. Για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας πρέπει να προσευχόμαστε. Αλλά δεν είναι μόνο να προσευχόμαστε ο Θεός να επέμβει. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ προσεύχεστε για να λαλήσω καθώς πρέπει να λαλήσω. Δηλαδή τι, Απόστολε Παύλε, εσύ έχεις ανάγκη από τη δική μου προσευχή ή του αδερφού τότε, του μικρού και του ασήμαντου την προσευχή, του Κορίνθιου και του Εφέσιου και του Φιλιππίσιου, για να μιλάς καθώς πρέπει, εσύ που έχεις διακονίες, χαρίσματα, Απόστολος. Βέβαια, καταλαβαίνει την αδυναμία του, ότι χρειάζεται τη χάρη του Χριστού και την προσευχή των αδερφών. Γι' αυτό προσεύχεστε υπεραλλήλων. Εντολή πρώτη. Προσεύχεστε υπεραλλήλων. Και έτσι εκπαιδεύεστε στην αγάπη. Γιατί αν δεν αγαπάς κάποιον, δεν προσεύχεστε, γι' αυτόν εξεχνάς. Γι' αυτό πάντοτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, γιατί τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Και μετά προσευχόμαστε και για τα παιδιά μας, γιατί τα αγαπάμε.
Και μετά συνήθως ξεχνάμε. Που σημαίνει δεν αγαπάμε. Αλλά όμως την ανάγκη να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και έχουμε πει γράψτε, φτιάξτε βιβλίο ενθυμίσεως. Και γράψτε μέσα τους αδερφούς σας. Και γράψτε μέσα τις ανάγκες. Αλλά δεν μας διδάσκει ο Χριστός μόνο να προσευχόμαστε. Αλλά και να ενεργούμε, να υπηρετούμε. Δύο πράγματα λοιπόν. Για οικοδομή και για υπηρεσία. Το αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταντήσουμε όλοι. Μόνο με αυτά τα δύο. Ποια δύο? Τα δύο, τον καταρτισμό στην υπηρεσία και στη διακονία. Ναι, μόνο με αυτά τα δύο. Γιατί αν μας διδάξει ο Θεός και είμαστε διδακτοί του Θεού πώς να υπηρετούμε και πώς να οικοδομούμε, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Τι πάμε? Στην τελειοποίηση. Αν ξέρω πώς να σας υπηρετώ, το Χριστό, τα αδέλφια μου, την οικογένειά μου, την εκκλησία, τους γείτονες, τους συναδέλφους, και αν ξέρω και πώς να σας οικοδομώ, πώς να σας παρηγορώ, πώς να σας ενισχύω στην ολιγοπιστία, να σας οδηγώ στην πίστη, πώς να σας αυξάνω στην αγάπη, γιατί αυτή είναι η οικοδομή. Αν ξέρω να σας οικοδομώ και ξέρω να σας υπηρετώ, τότε θα φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή εις άντρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Μιλάμε για τελειοποίηση. Θα φτάσω στο μέτρο του πληρώματος ηλικίας του Ιησού Χριστού. Άντρα τέλειο. Γι' αυτό θέλω να είμαι μαθητής του Χριστού. Γι' αυτό θέλω ο Χριστός να είναι καθηγητής μου. Γιατί? Γιατί θα είμαι πια ένας χρήσιμος άνθρωπος. Χρήσιμο στο έργο του Θεού, χρήσιμο στην εκκλησία, χρήσιμο στα αδέλφια μου, χρήσιμο στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, χρήσιμο στον εαυτό μου, χρήσιμος. Θέλεις, αδερφέ? Τώρα βέβαια το ερώτημα το τελευταίο, μπορώ? Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορείς. Και όλα αυτά, όλα αυτά είναι για να τα ζητήσεις, για να μπορέσει ο Χριστός. Βέβαια δεν μπορείς. Τι μπορώ να πω? Ότι θα φτάσω στην ενότητα της πίστεως με όλους σας? Τώρα θα φτάσω στην επίγνωση του Υιού του Θεού την πλήρη? Τώρα τι να λέμε. Θα φτάσω εις άντρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Αλλά μπορώ να πω, Χριστέ μου, φτάσε με εσύ. Εκπαίδευσέ με. Δίδαξέ με. Οδήγησέ με. Και για να ολοκληρώσουμε, αδερφοί, δώσε μου το πνεύμα του Χριστού που μα θεοδηγήσει στην τελειοποίηση. Δώσ' μου πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Τι θα πει σοφία? Να ξέρω. Σύνεσης, να περπατάω. Δώσε μου πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Τι θα πει? Να θέλω δυνάμεως και να μπορώ. Δώσε μου πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Τι γνώσεως? Επιγνώσεως του θελήματός σου. Ευσεβίας. Ότι εσύ, Θεέ μου, δεν είσαι μόνο ο σωτήρας μου και ο λυτρωτής μου, αλλά είσαι εσύ ο φίλος μου, ο δάσκαλός μου. Να πω μια έκφραση, αδερφοί, και εσύ να με συγχωρέσει ο Θεός, και εσείς, είσαι ο κολλητός μου, είσαι ο δικός μου, είσαι αυτός που κατοικείς μέσα μου και θέλω να κατοικώ μέσα σου, είσαι αυτός που θέλεις και θέλω να γίνουμε ένα. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ποιος είναι αυτός? Ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ. Ποιος είναι αυτός? Ο αιώνιος Θεός, ο μόνος Δεσπότης, ο κατοικών την αιωνιότητα, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο δημιουργός των πάντων. Αυτός είναι ο φίλος μου,
Αλληλούια. Δώσε μου αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Και τελικά, Κύριε, δώσε μου το φόβο του Θεού. Κάνε με οξύνων στο φόβο του Κυρίου, για να μην βλέπω με τα μάτια και να μην ακούω με τα αυτιά, αλλά να βλέπω δια της πίστεως τα μη βλεπόμενα και να ακούω δια της πίστεως τα μη ακούμενα. Θέλω να βλέπω αυτά που κανένας δεν είδε. Κανένα μάτι δεν είδε ανθρώπου, αλλά ο Θεός μας τα αποκάλυψε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και θέλω να ακούω αυτά που σε κανένα αυτή δεν άκουσε, αλλά μας τα αποκαλύπτει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου. Και θέλω να πιστεύω αυτά που σε καμιά καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, αλλά μας τα αποκαλύπτει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου. Κύριε, κάνε με, σε παρακαλώ, άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμαι πια νήπιο, κυματιζόμενος και περιφερόμενος με κάθε άνομο διδασκαλίας δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της μεθοδίας και της πανουργίας του διαβόλου. Κάμε, Κύριε, να κηρύττουμε την αλήθεια Σου με πολύ αγάπη, να πιστεύουμε την αλήθεια Σου με αγάπη. Κάνε μας, Κύριε, να αυξανόμεθα κατά πάντα μέσα στην Εκκλησία Σου, που είμαστε μέλη σώματος Χριστού, κεφαλή του οποίου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Κάνε μας, Κύριε. Το ερώτημα, αδελφοί αγαπητοί, και να τελειώσουμε, δεν είναι αν μπορεί ο Θεός να μας κάνει. Το ερώτημα είναι αν πιστεύουμε ότι μπορεί ο Θεός να μας κάνει. Το πιστεύουμε. Να σας πω κάτι. Και η πίστης χάρις είναι. Πρόσθεσε σε εμάς πίστη, Κύριε, για να πιστεύουμε αυτά τα οποία στην καρδιά μας δεν χωράνε. Βόηθα μας, λοιπόν, πώς? Κατά πάντα. Βόηθα μας. Και αυτό είναι, αν μου επιτρέπετε, το σήμα κατά τεθέν το δικό μου στην προσευχή μου. Κύριε, βόηθα με. Βόηθα με, Κύριε. Γιατί καταλαβαίνω, αδερφοί αγαπητοί, όπως όλοι μας, ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα. 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 Γι' αυτό κάθε φορά στην προσευχή μου αρχίζω και λέω, Κύριε, βόηθα με. Και όταν τελειώνω λέω, Κύριε, σούπα, βόηθα με. Αμήν.